Μας, κύριε Οικονόμου, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Μας ρωτάτε τι γίνεται με τα λεφτά της απόσυρσης, τα χρήματα της απόσυρσης στο ΙΟΤΑΧ. Λίγο πριν μας είπε ο Γιώργος ο Ανδρής στην εκπομπή ότι από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να πληρώνουν όσοι κατάφεραν και απέσυραν το αυτοκίνητό τους. Για το διαγωνισμό των ΕΠΟΠ έχουμε ακόμη πολλά ερωτήματα από εσάς. Χθες είπαμε μέσα από την εκπομπή ότι δεν έχουμε ακόμη ημερομηνία επίσημη. Αναμένεται όμως μέχρι το τέλος του μήνα να δοθούν τα αποτελέσματα στη δημοσιότητα. Μία μηχανή ποδοσφαίρου εναντίον του Ρονάλντο, Ρίτσα Καστάνη δηλαδή. Λοιπόν, πρόκειται για ένα μηχάνημα που δημιούργησαν οι Ιάπωνες επιστήμονες και μπορεί να κλωτσάει την μπάλα και να βάζει γκολ με ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη που μπορεί ο άσος του ποδοσφαίρου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να το δούμε, για τώρα. Να κρίνουν εδώ και οι φίλοι που... Ατσάλινο το πόδι. Είναι μια ταχύτητα αυτή, έτσι. Είναι, φτάνει λέει τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, ατσάλινο το πόδι και προς τη... είναι για μόνο. Τώρα, να πούμε ότι οι Αμερικανοί φυσιολόγοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος μπορεί να τρέξει με 65 χιλιόμετρα την ώρα. Είδαμε λοιπόν να κλωτσάει το μηχάνημα με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Ο άνθρωπος λέει μπορεί να τρέχει με 65 χιλιόμετρα την ώρα. Πάμε τώρα όμως στην Βρετανία. Ο άνθρωπος, να πούμε. Ποιος άνθρωπος? Ο μέσος άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ο αθλητής προφανώς, μέχρι πρότινος ξέραμε. 65 χιλιόμετρα την ώρα. Με 65 χιλιόμετρα την ώρα. Πα. Εντάξει. Πάμε στη Βρετανία όμως. Μισε 6, 8, άντε 10, 11 χιλιόμετρα την ώρα. Ο μέσος άνθρωπος. Πάμε στη Βρετανία να δούμε τι έχουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν έναν μικρό ζωγράφο, ο οποίος έχει συγκινήσει πάρα πολλούς και τα έργα του γίνονται ανάρπαστα. Είναι μόλις 7 ετών, τον βλέπουμε εδώ. Και πολλοί τον αποκαλούν μικρό Πικάσο ή μικρό Μονέ. Ξεκίνησε από 5 ετών να ασχολείται με τη ζωγραφική. Έφτιαξε 16 πίνακες, και οι οποίοι μάλιστα δημοπρατήθηκαν, πουλήθηκαν όλοι μέσα σε 14 δευτερόλεπτα και κέρδισε οι γονείς του. Προφανώς 18.000 στερλίνες. Γιατί η επόμενη είδηση τώρα προκαλεί ένα τριχύλα μόλις τα ακούς. Έχασε την ισορροπία της μία φοιτήτρια και τι έκανε? Κατέστρεψε, κόντεψε να καταστρέψει ένα πίνακα του Πικάσο. Έπεσε πάνω σε έναν πίνακα του Πικάσο. Σε αυτόν τον πίνακα του Πικάσο, λέγεται ο Θεατρίνος. Έπεσε και λίγο τον έσκησε, προκάλεσε μία μικρή ζημιά. Λίγο. Μια μικρή ζημιά, η οποία όμως θα μπορέσει να αποκατασταθεί και την άνοιξη μαζί με άλλα έργα θα μπορέσουν να εκτεθεί και όσοι πιστήνε στη Νέα Υόρκη θα μπορέσουν να θαυμάσουν. Είχε κυρώσει η κοπέλα? Φαίνεται πως όχι. Μα τώρα την καημένη. Παραπάτησε. Ανθρώπινο, συμβαίνει. Βέβαια, σε σπάνια έργα τέχνης, αλλά συμβαίνει. Για να γυρίσουμε τώρα εδώ στην εκπομπή. Γιάννη Αγγέλη, καλώς μας ήρθες. Καλή σας μέρα. Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας στο κεφάλαιο, μαζί με τον Θάνο τον Τζίρο. Γεια σου, Θάνο. Καλημέρα. Μου λείψε σήμερα από την αρχή της εκπομπής. Βγήκαμε χθες λοιπόν να ζητήσουμε δανεικά 5 δις ευρώ και καταφέρανε και μας προσφέρανε 25 δις ευρώ. Και αυτό τι σημαίνει τώρα πρακτικά, Γιάννη Αγγέλη? Ακριβή ανάσα είναι ο τίτλος στις περισσότερες εφημερίδες σήμερα, Γιάννη, και από ό,τι φαίνεται έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι ακριβής ο χαρακτηρισμός αυτός, αλλά αν θέλουμε να το καταλάβουμε λίγο διαφορετικά, θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι αν ισχύει αυτό που ακούστηκε χθες και προχθές, ότι για παράδειγμα στους αγρότες χρειάζονται κάπου 300 εκατομμύρια για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα, και η κυβέρνηση ενδεχομένως τα είχε κάπου στην άκρη αυτά, μετά τη χθεσινή έκδοση αυτά δεν υπάρχουν. Τι εννοείς, ότι έπρεπε να αντλήσουμε περισσότερα χρήματα? Ότι... Όχι, εννοώ ότι το κόστος αυτών των χρημάτων είναι πλέον τόσο ακριβό που κάθε εξοικονόμηση από άλλους τομείς εξαφανίζεται για να πληρωθεί. Να τα δούμε αυτό. Λίγο με τη σειρά, Γιάννη, να σας παρακαλέσω. Να εξηγήσουμε καταρχήν στον κόσμο τι σημαίνει ακριβό. Μισό λεπτάκι λίγο, Θάνο. Πριν πάμε στην αρνητική συνέπεια του χθεσινού μας δανεισμού, πάμε να δούμε λίγο την αισιόδοξη πλευρά. Μας αφήνει να πάρουμε μια ανάσα καταρχάς, όχι το ποσό αυτό καθ' αυτό, αλλά και ο τρόπος που αντιμετώπισαν τη χώρα μας οι ξένες αγορές, οι διεθνείς αγορές, και που προσέφεραν και 25 δις για να δανειστούμε. Δείχνει ότι μας παίρνουν πιο σοβαρά. Να πούμε το εξής, ότι δημιουργείται ένα καλύτερο κλίμα. Αυτό είναι δεδομένο. Για κάποιο χρονικό διάστημα, περιορισμένο. Αλλά πρέπει επίσης, γιατί οι αγορές δεν είναι αυτό που είμαστε εμείς εδώ και συζητάμε, οι αγορές ξέρουν πολύ περισσότερα από όσο γνωρίζουμε εμείς. Και ξέρουν ότι ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτό το κλίμα έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια. Γιατί αυτή η συμφωνία για τα 5 ή 8 δισεκατομμύρια έκλεισε την Πέμπτη το βράδυ, βία Παρασκευή μεσημέρι. Μετά, αφού διασφαλίστηκε λοιπόν αυτός ο ακριβός δανεισμός, στη συνέχεια υπήρξε προσφορά γιατί κι άλλοι ήθελαν να μπουν σε αυτή τη μοιρασιά. Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω. Ότι... Σε όλο το όμως, είναι αλήθεια ότι αλλάζει λίγο η ατζέντα? Διότι μέχρι την Πέμπτη αναρωτιόμασταν αν η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί. Διότι είναι φιαλτικό το σενάριο της χώρας που δεν μπορεί να δανειστεί, ουσιαστικά σημαίνει χρεοκοπία. Αυτό τώρα φαίνεται να το έχουμε ξεπεράσει, τουλάχιστον προς το παρόν. Πάμε σε ένα άλλο επίπεδο τη συζήτηση, κατά πόσο είναι ακριβό ή όχι, έτσι δεν είναι? Είναι ότι πλέον διασφαλίστηκε ότι μπορεί να δανειστεί με συμφωνία τραπεζών, γιατί περί αυτού πρόκειται.
αλλά το κόστος είναι τόσο ακριβό που κάποια στιγμή αυτή η δυνατότητα ενδεχομένως θα υποθηκεύσει το μέλλον της οικονομίας αφενός. Απ' την άλλη μεριά δείχνει μία εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να ανακάμψει, Γιάννη Αγγέλη. Και τι σημαίνει αυτό για την πραγματικότητα όλων μας, ότι θα συνοδευτεί από ένα νέο πακέτο μέτρων. Να προσθέσουμε εδώ ένα σημείο το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εδώ και ένα μήνα γραφόταν σε εφημερίδες, λεγόταν στην τηλεόραση, ότι αρκετοί δημιουργούσαν θέσεις, ποντάριζαν εν ολίγης, στο ότι στις οικονομικές δυσκολίες της ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, αυτοί είχαν αγοράσει ομόλογα, τα οποία είχαν μάλλον ανοίξει θέσεις ομόλογα, τα οποία έπρεπε να κλείσουν χθες και γι' αυτό πήγαν και αγόρασαν αυτά τα ομόλογα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Βέβαια αυτό το έκαναν με το αζημίωτο. Το κάθε δισεκατομμύριο απέδωσε σε αυτούς γύρω στα 50 εκατομμύρια. Περιγράφει ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι ουσιαστικά με πάνω στα ελληνικά ομόλογα. Και αυτό θα συνεχίζεται. Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι ακριβώς επειδή αυτός ο δανεισμός πρέπει να συνεχιστεί με κάθε τρόπο, θα συνεχίζεται με ακριβότερο. Ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι όμως κάπου πρέπει να πατάει. Μέχρι τώρα πατούσε στο κατά πόσο μπορεί να δανειστεί η Ελλάδα ή όχι. Από τη στιγμή που θα αρχίσουν και μάλιστα από τις επόμενες ημέρες να εφαρμόζονται μέτρα, ενδεχομένως να περιοριστεί και αυτός ο κίνδυνος των κερδοσκοπικών παιχνιδιών, τουλάχιστον σε αυτή την ένταση που τα είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα επηρεαστεί και θα επηρεαστεί σοβαρά, αλλά αυτό δεν αλλάζει τη βάση του προβλήματος, που είναι ότι η ελληνική οικονομία πρέπει να δανειστεί άλλα 40-50 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι σαφές ότι θα τα δανειστεί σε πολύ χειρότερες συνθήκες διεθνώς και σε εθνική κλίμακα. Δηλαδή τα επόμενα θα τα δανειστούμε με υψηλότερο κόστος, κατά την εκτίμησή τους. Είναι μάλλον βέβαιο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι μέτρα θα περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα? Έρχεται το φορολογικό νομοσχέδιο, έρχονται και οι αλλαγές στο ασφαλιστικό. Πρώτο κατά σειρά είναι το φορολογικό. Περιμένουμε εκπλήξεις ή αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση? Νομίζω ότι αν κρίνουμε από τις διαρροές που γίνονται αυτά τα τελευταία 24 ώρες, η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα ότι επισπεύδει εκείνα τα οποία θα έπαιρνε ως μέτρα το Μάρτιο. Αν αυτά υλοποιηθούν, δηλαδή επισπευθούν μέσα στο Φεβρουάριο, σαφώς θα δημιουργηθεί μια αντίδραση η οποία δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι, γιατί υπάρχει και το θέμα των κοινωνικών αντιδράσεων, αν κρίνουμε από αυτά που έγιναν χθες και προχθές στην Αθήνα. Το πιο βασικό μέτρο είναι η περικοπή των επιδομάτων που πλήττει τους δημοσίους υπαλλήλους. Περιμένουμε αντιδράσεις από τους δημοσίους υπαλλήλους, ήδη κάποιες έχουν ανακοινωθεί. Τι περιμένεις αυτό το κομμάτι? Όταν θα ξεκαθαριστεί το επίπεδο των περικοπών στα επιδόματα και ποια κομμάτια θίγονται, τότε θα δούμε και το εύρος των αντιδράσεων. Γιατί μέχρι να ξεκαθαριστεί αυτό, ακόμα θυμίζω ότι δεν θα ξεκαθαριστεί πού θα είναι τα 2.000 ευρώ. Δηλαδή θα είναι καθαρά, θα είναι μεικτά, δεν ξέρουμε ακόμα. Mm-hmm. Μάλλον θα είναι καθαρά. Αλλά αν είναι μεικτά, τότε οι αντιδράσεις σαφώς θα είναι πολύ ισχυρότερες. Πότε θα ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα? Εάν πιστέψουμε τις μέχρι τώρα διαρροές, ενδεχομένως στο δεύτερο 15ο του Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Με το Θάνο θα τα πούμε σε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Βεβαίως. Και στα ακίνητα, Θάνο, έτσι. Και πάμε εμείς λίγο να πάρουμε γεύση από θάλασσα. Η Χαρά Γιαννοπούλου στο Φλίσβο. Πάλι λοιπόν εδώ κοντά σας, να σας θυμίσουμε πως επικοινωνούμε μέσω SMS το 54160. Περιμένουμε και τα δικά σας τα μηνύματα να μας πείτε τι βλέπετε να συμβαίνει γύρω σας. Εμείς θα σας πούμε τι γίνεται στην αγορά ακινήτων. Αναμένουν οι ειδικοί, οι αρμόδιοι, και το 2010 να κυμανθεί στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Δηλαδή, αν όχι μείωση στη ζήτηση, τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα. Κοντά μας ο Θάνος Τσίρος και η κυρία Μίνα Χαρμπαλή, αντιπρόεδρος της Ένωσης Κτηματομεσιτών Αττικής. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κυρία Χαρμπαλή, εσείς τι εκτίμηση κάνετε, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια στασιμότητα στην αγορά, υπάρχει αναμονή για το καινούργιο φορολογικό, το οποίο ευελπιστούμε ότι εντάξει, θα έχουμε μεγαλύτερο φορολόγητο για την πρώτη κατοικία. Το πρόβλημα είναι ο φόρος μεταβίβασης. Το συζητάμε, το ξανασυζητάμε όλοι οι φορείς. Εάν δεν μειωθεί ο φόρος μεταβίβασης στα ακίνητα, θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε καταρχήν να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος για τη μελλοντική πορεία στις τιμές των ακινήτων. Αποτυπώθηκε η άποψη του κόσμου στην έρευνα που έκανε το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να δούμε δύο κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Αυτές είναι οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις, δηλαδή για το 2010. Θα μειωθεί η τιμή των ακινήτων, πιστεύει το 30,6% των Ελλήνων, ένα στους τρεις. Περισσότεροι είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι θα παραμείνουν οι τιμές στάσιμες στα ίδια επίπεδα, στο 38,5%. Ενώ υπάρχει και ο ένας στους τέσσερις, το 25,5%, που λέει ότι οι τιμές των ακινήτων θα αυξηθούν ήδη από το 2010. Οι πιο μεσοπρόθεσμες προβλέψεις, δηλαδή για την επόμενη πενταετία, θα τις δούμε εδώ.
την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, είναι πιο αισιόδοξες. Υπάρχει πρόβλεψη για μεγάλη αύξηση από το 18,6% των ερωτηθέντων. Για μικρή αύξηση κάνει λόγο το 28,3%. Υπάρχει ένα 16,7% που πιστεύει ότι οι τιμές των ακινήτων θα παραμείνουν σταθερές, ενώ μικρή μείωση εκτιμά ότι θα υπάρξει το 19,5% των Ελλήνων. Για μεγάλη μείωση κάνει λόγο το 14,4%. Αυτά είναι για την επόμενη πενταετία, πάμε για το 2010. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις να υποχωρήσουν οι τιμές, κυρία Χαρμπαλή. Θέλω όμως να μας πείτε αν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το πιστεύω ότι θα υποχωρήσουν οι τιμές. Εμείς, βλέποντας και την κίνηση καθημερινά στα γραφεία μας και γενικά που μιλάμε με όλους τους συναδέλφους, οι τιμές είναι στάσιμες. Και δεν έχουμε καθόλου πτώση τιμών, δυστυχώς. Υπάρχει μια στασιμότητα και μια αναμονή, ειδικά στις κατοικίες, έτσι, γιατί το επαγγελματικό ακίνητο, εντάξει, έχει πρόβλημα σοβαρό από το 9. Αλλά τα σπίτια, εντάξει, κινούνται. Τιμές σπιτιών που είναι δέλαρ, νομίζω ότι πολλούνται. Δεν υπάρχει δηλαδή τόσο το πρόβλημα όσο ακούγεται. Οι ευκαιρίες κινούνται δηλαδή. Οι ευκαιρίες κινούνται. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Υπάρχει κακή ψυχολογία. Δηλαδή και τώρα μας ακούνε και ακούμε και λένε ότι οι τιμές θα πέσουν. Δεν υφίσταται αυτό, διότι έχουμε τώρα 2 χρόνια και οι τιμές έχουν πέσει κατά μέσο όρο 5,2%. Ζήτηση υπάρχει, κυρία Χαρμπαλή, γιατί υπάρχει. Οι τράπεζες έχουν κλείσει λίγο το Ζήτηση υπάρχει. Η ζήτηση δεν είναι αυτή που είχαμε το 5 και το 6, να μην είμαστε. Αλλά ζήτηση υπάρχει. Όταν γυρνάς από τις διακοπές στα Χριστούγεννα και τα τηλέφωνα χτυπάνε καθημερινά, σημαίνει ότι ο κόσμος ψάχνει. Απλά το ψάχνει πιο πολύ από παλιά. Με αυτούς που έρχεστε σε επαφή, ποιο είναι το προφίλ τους, δηλαδή έχουν μετρητά στα χέρια τους και θέλουν να το τοποθετήσουν στην αγορά ακινήτων, θέλουν να πάρουν ένα δάνειο, διότι εκεί υπάρχουν προβλήματα με την εκταμείευση στεγαστικών δανείων. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει ένα ποσό περίπου το 40-50% απολύτως της μετρητής. Το υπόλοιπο ενδιαφέρεται να το πάρει σε δάνειο. Αυτός μπορεί να το πάρει αυτό το δάνειο. Βεβαίως. Τέτοιοι πελάτες κινούνται αυτή την εποχή. Και κάποιοι πελάτες που έχουν κάποια χρήματα στην άκρη και φοβούνται μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την οικονομία της Ελλάδος και το ρίχνουν στα ακίνητα. Γιατί κακά αυτό τα δηλαδή ψέματα, το μοντέλο αγορά του σπιτιού με 100% ακίνητο, δάνειες αυτή τη στιγμή, πεθάνει, όπως και να είναι η αγορά, συμφέρει γιατί και ο κόσμος φοβάται για τα χρήματά του. Ακούστηκαν διάφορα κατά καιρούς και τους τελευταίους 2 μήνες. Σου λέει καλύτερα να επενδύσω σε ένα ακίνητο παρά να έχω τα χρήματά μου στην άκρη. Στο επαγγελματικό ακίνητο, κύριε Χαρβαλή, μας στο επαγγελματικό ακίνητο δυστυχώς έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές. Βλέπουμε όλες οι κεντρικές αρτηρίες, η Λεωφόρο Μεσογείων, η Κηφισίας. Υπάρχουν καταστήματα ξενίκιαστα και εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εκεί έχουν πέσει τιμές των ενοικίων. Έχουν πέσει τιμές των ενοικίων, βεβαίως. Στα ίδια νοικιασμένα επαναδιαπραγματεύονται τις τιμές. Οι ιδιοκτήτες ή μένουν να τηρούν το συμβόλαιο που είχαν. Ακούστηκαν μέσα στο 9 κάποιες μεγάλες αλυσίδες ζήτησαν έκπτωση τιμών. Και το πέτυχαν, έτσι. Το οποίο το πέτυχαν, ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει πληθώρα ακινήτων και καταστημάτων. Δηλαδή, όπου θες να ρίξεις κατάστημα, το βρεις μόνος κατευθείαν. Με τα ενίκια στις κατοικίες, τι γίνεται? Έχουν αρχίσει να πέφτουν οι τιμές στα ενίκια? Τα ενίκια στα μεγάλα σπίτια έχουν πέσει λίγο οι τιμές. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα διαμέρισμα το οποίο είναι της τάξης των 150 με 180 τετραγωνικών, σαφώς όλοι, επειδή το κρατάνε και 2 και 3 χρόνια πλέον ξενίκιαστο, κατεβάζουν τις τιμές. Πάντως η κρίση μπορεί να είναι και ευκαιρία για κάποιον που θέλει να ανοίξει ένα μαγαζάκι. Βεβαίως, έτσι, διότι οι επαγγελματικές μισθώσεις είναι 12 ετής, αν δεν κάνω λάθος. 12 ετής, ναι. Και υπάρχει και μέσα στην κρίση υπάρχουν και κάποιοι που εκμεταλλεύονται την κρίση. Να το λέμε και αυτό. Πώς δηλαδή, κάνοντας τι, κυρία Χαρμπαλή? Ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Καλύτερο συμβόλαιο μισθώσεως, βεβαίως. Υπάρχουν δηλαδή μεγάλες εταιρείες που το εκμεταλλεύτηκαν αυτό. Το εκμεταλλεύτηκαν υπέρ τους, εννοείται. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, κυρία Χαρμπαλή, για το θάρρο τον τζίρο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τους εγκλωβισμένους τουρίστες, Ρίτσα Καστάνη, στο Μάτσου Πίτσου, στο Περού. Ήταν πολλοί, ήταν 2.000 οι εγκλωβίστηκαν εξαιτίας λόγω των βροχοπτώσεων. Κατολιστήσεις λοιπόν εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Οι χειρότερες βροχοπτώσεις τα τελευταία 15 χρόνια στο Περού είχαν ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν 2.000 τουρίστες. Όμως τα νέα είναι ευχάριστα. Άρχισε σιγά σιγά, βλέπουμε εδώ και τις εικόνες, η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους και σιγά σιγά επιστρέφουν. Τώρα πάμε στη Γερμανία, όπου δυστυχώς εκεί η κατολίστηση, ένας βράχος ο οποίος έπεσε σε ένα σπίτι, σε ένα χωριό κοντά στο Μόναχο, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άνθρωποι, ένας πατέρας και η 18χρονη κόρη του, και χάρη μόνο στους διασώστες και στην καλή τους τύχη σώθηκαν η μητέρα και ο 16χρονος γιος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην παραλιακή, στην Ποσειδόνο θα πάμε, στη Χαρά τη Γιαννοπούλου, να δούμε τι γίνεται και πώς διαμορφώνεται αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους. Χαρά, 11:30 δείχνει το ρολόι μας και τι γίνεται στο δρόμο. Είναι αυξημένη η κίνηση στην